Γεια σας! Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω μία ακόμα εξαιρετική κατσούνα. Καιρό είχα να σας δείξω καινούργια κατσούνα και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι μου στέλνατε μηνύματα και μου ζητούσατε. Ξέρω, δεν το κάνατε γιατί σας έλειψα εγώ, αλλά γιατί ψάχνατε μία ακόμα κριτική κατσούνα ιδιαίτερη. Και αυτό σας βρήκα. Κριτική κατσούνα από ξύλο πρίνου με σκαλιστό τελείωμα κεφάλι φιδιού. Το ύψος της φτάνει περίπου στο 1 μέτρο και 40 εκατοστά, ενώ τον βάρος της, για να δούμε, είναι 900 γραμμάρια. Είναι λίγο βαριά για καθημερινή χρήση, αλλά είναι και ψηλή, οπότε όποιος την προλάβει, εάν θέλει να τη χρησιμοποιεί, μπορεί να την κόψει και να τη φέρει στο ύψος του. Και το ύψος, το σωστό είπαμε, είναι λίγο πιο πάνω από τη μέση. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, ο κορμός όπως βλέπετε δεν είναι τελείως ίσιος, κάνει κάποιες έτσι ωραίες κούρμπες. Το ξύλο του πρίνου, το ξέρετε, είναι σκουρόχρωμο, έχει πολύ όμορφους ρόζους. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τη μεζούρα και για να δούμε το πάχος του και την περιφέρεια, ας το πούμε πιο σωστά, του κεφαλιού του φιδιού, όπου φτάνει ουσιαστικά στα 15 εκατοστά. Βλέπετε το κομμάτι που μετράω, είναι το κεφάλι του φιδιού. Ο κορμός της κατσούνας η περιφέρειά του είναι στα 9 εκατοστά. Έτσι, 1,40 το ύψος της, 9 εκατοστά ο κορμός και 15 εκατοστά το κεφάλι φιδιού. Δείτε λίγο καλύτερα πάλι το κεφάλι φιδιού, η κατσούνα από μέσα η κούρμπα, και δείτε τι ωραίους ρόζους και τι ωραίες καμπύλες κάνει η συγκεκριμένη κατσούνα. Άρχισα να κάνω βιντεάκι, βλέπετε έχω πάρει και χρώμα, κάπου χάθηκα στις παραλίες, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να δούμε μια τέτοια κατσούνα. Είναι ανθεκτική, είναι στιβαρή και έχει πάρα πολύ ωραίες καμπύλες. Δείτε τι, έτσι. Όποιος την προλάβει, με γεια του. Σας χαιρετώ. Μήνυμα για τους καινούριους χρήστες. Κάθε κατσούνα που βγάζουμε είναι μοναδική. Βγαίνει στο βίντεο και συνήθως αυτοί που τη ζητούν δεν την προλαβαίνουν. Ο πρώτος μόνο. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε και εσείς εγγραφή, έτσι ώστε αν δεν προλάβετε αυτή, να προλάβετε την επόμενη.